Αυστηρό μήνυμα πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν όπως και η επιβολή προστήμων όπου απαιτείται, στέλνει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Κωνσταντίνος Κρέκας, καθώς 5 ακόμα πολυεθνικοί όμιλοι καταναλωτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ελέγχονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρείται η νομοθεσία που αποτρέπει αθέμητη κερδοφορία. Με τους καταναλωτές όμως σε μεγάλο ποσοστό να πιστεύουν ότι τα πρόστιμα δεν ενδιαφέρουν τις πολυεθνικές για να κατεβάσουν τις τιμές, καθώς τα κέρδη τους είναι τεράστια σε σχέση με το 1 εκατομμύριο ευρώ που θα κληθούν να πληρώσουν. Όχι. Γιατί το γίνεται? Γιατί για γίνεται τα μάτια του κόσμου. Ναι. Τι πρέπει να γίνει κατά τους πολίτες? Χάσαν δύο μεγάλες πολυεθνικές που από τα κέρδη των 78 εκατομμυρίων παραπάνω αυτά έβγαζαν κέρδη υπερδιπλάσια. Λοιπόν, βάζανε από ένα εκατομμύριο. Πέρασε το πράγμα. Δεν έγινε τίποτα. Ξέρουν. Οι πολίτες όμως πληρώνουν. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω. Και δυστυχώς το ξέρουν και αυτοί. Άρα δεν ενδιαφέρονται να πατάξουν την ακρίβεια? Όχι, είναι οι μεγαλοκαρχαρίες. Αυτούς δεν τους κάνει κανένας. Ούτε το κράτος, ούτε τίποτα. 100 είναι σε όλο τον κόσμο. Αυτοί, όλη την οικουμένη αυτή, να πούμε τη διοικούν. Και κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι. Λύνεται το πρόβλημα έτσι? Όχι. Άρα ο πολίτης θέλει περισσότερα μέτρα, πιο αποδοτικά? Σίγουρα. Δύσκολα. Δύσκολα. Τα λεφτά δεν θα πάρουν και από αυτά. Από τα πρόστιμα του καλοκαιριού, είτε για παραπλανητικές εκτόσεις, είτε τώρα αυτά που επευλήθησαν για αθέμητη κερδοφορία, τμήμα τους θα διατεθεί για να στηριχθούν οι οργανώσεις καταναλωτών, ώστε να βοηθήσουν το έργο της κυβέρνησης για να μειωθούν οι τιμές στα ράφια και να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, κάτι που δεν πείθει τους καταναλωτές που ζητούν μέτρα δραστικά για τη μείωση των τιμών. Πιστεύω ναι, αλλά δεν είναι αρκετά κατά την γνώμη μου. Ναι. Τι εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να γίνει για να φρενάρει? Μεγαλύτερος έλεγχος στις τιμές των προϊόντων. Είναι δύσκολα πάντως, Δύσκολα, ναι. Όλα πάνω είναι εργοδιά. Έχουν ακριβεί και περισσότερο από εδώ. Το να βάζουν πρόστιμα σε πολυεθνικές, πιστεύετε λύνεται, σταματάει η ακρίβεια? Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν δίνει λύση, πάντως για μείωση των τιμών φταίμε εμείς. Μην αγοράζουμε, να πέσουν οι τιμές. Τώρα για τα πρόστιμα δεν ξέρω κατά πόσο είναι μεγάλα. Το 1 εκατομμύριο ευρώ λέτε, γι' αυτό δεν λέτε? Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα πειράξει τις εταιρείες σας. Ανάλογα με τα πόσα κέρδη έχουν. Ναι, αναλόγως, ναι.